Σε νέα 24ωρη απεργία προχωρούν αυτή την Πέμπτη οι εργαζόμενοι στο δημόσιο τομέα με αφορμή τα σχέδια της κυβέρνησης για το ασφαλιστικό. Στο Βόλο έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση στην πλατεία Ελευθερία στις 9.30 το πρωί και θα ακολουθήσει πορεία εφόσον βέβαια υπάρξει ικανοποιητική συμμετοχή. Πρόκειται για την τέταρτη απεργιακή κινητοποίηση της ΑΔΔΗ από την αρχή του χρόνου. Βιώνουμε τη μεγαλύτερη επίθεση στα δικαιώματά μας μετά τη μεταπολίτευση. Οι πολιτικές που ακολουθούνται οδηγούν τους εργαζόμενους και την κοινωνία στη φτώχεια, την εξαθλίωση, την ανασφάλεια, ενώ διατηρούν και αυξάνουν τα προνόμια των οικονομικά ισχυρών, των τραπεζών και των επιχειρήσεων. Τα πακέτα των μέτρων διαδέχονται το ένα μετά το άλλο και όλα ρίχνουν τα βάρη και την κρίση στους εργαζόμενους. Ο πρόεδρος του τοπικού νομαρχιακού τμήματος της ΑΔΔΗ κάλεσε τους συναδέλφους του να μετάσχουν μαζικά στην κινητοποίηση της Πέμπτης, καθώς όπως ανέφερε, η απεργία αποτελεί πλέον το μοναδικό όπλο των εργαζόμενων ώστε να διασφαλίσουν τα δικαιώματά τους. Η ΑΔΔΗ έχει προκηρύξει την 24ωρη απεργία, συνεχίζει τον αγώνα των προηγούμενων κινητοποιήσεων και γιατί πρέπει τα μέτρα να πάρθουν πίσω, αλλά και επειδή μπροστά μας έχουμε ασφαλιστικό νομοσχέδιο, το οποίο ενώ λέγαμε ότι δεν θα μειωθούν οι συντάξεις, δεν θα υπάρξει αύξηση των ορίων ηλικίας, δυστυχώς παραπέμπονται όλα στις καλένδες.